Πορευόμαστε, αγαπητοί αδελφοί, αγαπητοί μου χριστιανοί, στο πέλαγος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και αυτή η πορεία μας έχει διάφορα σημεία αναφοράς. Να φέρει πίν, στο ξεκίνημα η Εκκλησία μας έβαλε την αλήθεια της Ορθοδοξίας, ότι χρειάζεται ο άνθρωπος να πιστεύει ορθά. Μπορεί να πιστεύει, αλλά δεν αρκεί να πιστεύω. Πρέπει να πιστεύω στην αλήθεια. Πολλοί σήμερα μιλούν για πίστη. Πολλοί σήμερα μιλούν για την αλήθεια. Είναι αυτοί που φέρνουν το φως, όπως λένε. Είναι άραγε το φως. Την δεύτερη Κυριακή μας έβαλε τον Άγιο Γρηγόριο για να μας πει ότι αυτή η αλήθεια βιώνεται, ότι ζείται, ότι μπορεί δηλαδή κάποιος να την ζήσει, όπως έκανε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος από την άσκηση, από τον αγώνα του, από τον κόπο του, έζησε το άκτιστο φως και έτσι μπόρεσε και το εξέφρασε με τα έργα του για να κατατροποθεί η κακοδοξία της Δύσεως. Άλλο σημείο αναφοράς ήταν ο Σταυρός που γιορτάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τη Σταυροπροσκυνήσεως, για να μπορέσει ο άνθρωπος να κατανοήσει ότι η ζωή του Χριστού είναι ζωή σταυρική. Δεν είναι ζωή καλοπέρασης. Αν κάποιος θέλει να περνάει καλά, πρέπει να είναι εκτός Εκκλησίας. Αν κάποιος θέλει να συναντήσει τον Χριστό, θα πρέπει τον Σταυρό του να τον χαίρεται. Πονάει ο Σταυρός, είναι δύσκολος, είναι ώρα σκανδαλισμού πολλές φορές, αλλά πρέπει να τον χαίρεται και τότε είναι γνήσιο παιδί του εσταυρωμένου. Γι' αυτό ο Σταυρός για μας δεν είναι μόνο φυλακτό που το φέρουμε στο στήθος μας, καθώς η Αγία Εκκλησία το τοποθετεί την ημέρα της βαπτίσεως, αλλά ο Σταυρός είναι και τρόπο ζωής και αυτό να ενθυμούμαστε κάθε φορά που κάνουμε το Σταυρό μας, ότι η ζωή μου είναι ανηφορική, είναι εσταυρωμένη, όπως και η ζωή αυτού που προσκυνώ πάνω στο Σταυρό του μόνου αληθινού Θεού. Και είναι λάθος όσες φορές ρωτούμε «Τι έκανα εγώ, Κύριε, και βασανίζομαι? Εγώ έρχομαι στην Εκκλησιά, είμαι πιστός άνθρωπος, είμαι κοντά σου, γιατί βασανίζομαι? Επειδή είσαι κοντά μου. Αν θες να μην βασανίζεσαι, φύγε μακριά και βρες τρόπο. Όποιος είναι κοντά μου θα ακολουθήσει τα δικά μου χνάρια. Και εγώ ανέβηκα στον Σταυρό για να σου δώσω την Ανάσταση. Έτσι και εσύ θα αναστηθείς όταν περάσεις από αυτόν τον Σταυρό αγόγγιστα». Και τι όμορφα το λένε οι σύγχρονοι Άγιοι μας, ότι ο Παράδεισος είναι γεμάτος με τους ασθενείς που υπομένοντας τον Σταυρό της ασθένειάς τους, αγωγγίστος φτάσαν και γέμισαν τον Παράδεισο. Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία μας, άλλο σημείο αναφοράς, άλλη σημαδούρα στην πορεία σε αυτό το πέλαγος της Σαρακοστής, μας βάζει την κλίμακα των αρετών. Μας βάζει τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναίτη, τον ηγούμενο της Μονής του Σινά, ο οποίος μας άφησε το περίφημο βιβλίο του, «Κλίμαξ των αρετών», όπου εκεί αναφέρει 30 σκαλιά, στα οποία πρέπει σταδιακά να ανέλθει ο άνθρωπος για να φτάσει στην κορυφή. Το πρώτο είναι η αποταγή του κόσμου, το να φύγεις από τον κόσμο, όχι να πας στο βουνό, αυτό είναι για λίγους, δεν είναι για όλους, αλλά να μην κουβαλάς το κοσμικό φρόνημα μαζί σου, να μην έχεις κοσμικότητα, να είσαι ενδοκοσμικός, αλλά όχι κοσμικός. Να ζεις μέσα στον κόσμο, αλλά να είσαι και λίγο παράξενος για τον κόσμο.
όπως ήταν ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Θυμάστε που αναφέραμε την Δεύτερη Κυριακή. Ήτανε συγκλητικός στη Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως. Και όσες φορές είχανε σύσκεψη εκεί πέρα στο παλάτι, ο πατέρας Παλαμάς τι έκανε. Χανότανε και προσευχότανε μέσα στη σύγκλητο. Και όταν πήγαινε να τους κουντίξουν, έλεγε ο πρόεδρος της συγκλήτου, αφήστε τον, πιο πολύ μας ωφελεί με την προσευχή του παρά με την τοποθέτηση που θα κάνει. Ήταν μέσα στον κόσμο αλλά έφευγε. Έτσι να είμαστε κι εμείς. Να ζούμε ενδοκοσμικά, γιατί είμαστε ταγμένοι εδώ στον κόσμο να ζήσουμε, αλλά να ζούμε και ουράνια. Αν ρωτούσα ποιος είναι ο σκοπός της πνευματικής, της εκκλησιαστικής μας ζωής, θα εισέπρατα πολλές απαντήσεις, αλλά δεν ξέρω πόσες από αυτές θα ήταν αυτό που θέλει η Εκκλησία μας. Και ρωτώ και σας, και ας απαντήσει ο καθένας στον εαυτό του, ποιος είναι ο σκοπός της παρουσίας σας στην Εκκλησία, ποιος είναι ο σκοπός της πνευματικής μας ζωής, γιατί είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί και δεν είμαστε μουσουλμάνοι, δεν είμαστε βουδιστές, δεν είμαστε άθεοι, επειδή γεννηθήκαμε μέσα στην Ελλάδα. Υπάρχει λόγος για τον οποίο θα πρέπει να ξεχωρίσουμε και να πούμε ναι, ακολουθώ την Ορθόδοξο Εκκλησία. Θα μου πείτε, γιατί είναι η αλήθεια. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Είναι η αλήθεια. Ποιος είναι ο σκοπός τώρα, γιατί ζω στην Εκκλησία. Ξέρετε τι απαντήσεις θα εισέπρατα. Άλλοι θα λέγαν, γιατί γεννήθηκα εδώ και είναι παράδοση. Έτσι το έμαθα από τη γιαγιά μου, από τη μάνα μου, από τους προγόνους μου. Πόσες φορές κουβαλάμε το παρελθόν και ας είναι λανθασμένο. Πόσο αγώνα κάναν οι πατέρες για να πείσουν τον κόσμο να κοινωνάει τακτικά. Γιατί το παρελθόν έλεγε 3 φορές το χρόνο. Δεν μπορείς παραπάνω, είσαι αμαρτωλός. Άρα 3 φορές θα έπρεπε να λειτουργεί ο παπάς. Θα εισέπρατα και άλλη απάντηση. Σκοπός είναι να γίνεις καλός άνθρωπος. Σκοπός είναι να βελτιωθείς, να ανέβεις επίπεδα. Και γι' αυτό πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που δεν εξομολογούνται. Λένε, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Και υπάρχουν καλοί άνθρωποι, πολύ καλύτεροι από εμάς που εκκλησιαζόμαστε. Πολύ καλύτεροι από αυτούς που νομίζουμε ότι είμαστε λίγο παραπάνω. Οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από Χριστό, αλλά είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Ούτε αυτός είναι ο σκοπός. Άλλοι θα λέγαν, εγώ πάω στην Εκκλησία γιατί θέλω να είμαι κοντά στον Θεό, γιατί φοβούνται. Νομίζουν ότι εάν απέχουν από εδώ θα τιμωρηθούν και κάνουν προσευχή, κάνουν νηστεία και όλο αυτό το κάνουν γιατί αλλιώς θα τιμωρηθούν. Να, πάτερ, σήμερα ήταν νηστεία και εγώ έφαγα, έκανα κακό, έκανα αμαρτία. Και δεν το λένε ως μία παράβαση μιας εντολής, αλλά το λένε με φόβο μήπως ο Θεός τιμωρήσει. Ούτε στην Εκκλησία έρχομαι από φόβο. Σκοπός της ελεύσεώς μου και της παρουσίας μου στο ναό είναι να ενωθώ και να ζήσω τον Χριστό. Να είναι το κέντρο της ζωής μας. Για μας η αρετή δεν είναι μία έννοια, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν είμαι καλός άνθρωπος έτσι γενικά και αδιόρατα ή ορατά, αλλά δεν το εστιάζω στο πρόσωπο του Ιησού, τότε δεν είμαι άνθρωπος της Εκκλησίας και άνθρωπος του Χριστού. Αυτός ο οποίος βλέπει το πρόσωπο του Χριστού, αυτός πορεύεται μέσα στον δρόμο της αρετής. Και ο Άγιος Ιωάννης, που μας βάζει σήμερα την κλίμακα των αρετών, στο τελευταίο σκαλί βάζει την αγάπη. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Όχι την αγάπη ως συνέστημα να εκφράσω αγάπη σε σένα, να συγχωρέσω τον εχθρό μου, αλλά
να συναντήσω τον Χριστό. Και αν συναντήσω τον Χριστό και αν ζήσω τον Χριστό, εύκολο είναι να αγαπήσω. Εύκολο είναι να συγχωρήσω. Εύκολο είναι να μην κατακρίνω. Εύκολο είναι να εγκρατευτώ και να μην πέσω στη σαρκική αμαρτία. Εύκολο είναι να ταπεινωθώ. Όλα είναι εύκολα, αρκεί να συναντήσω τον Χριστό. Εάν πάω να τα κάνω για να βελτιώσω τον εαυτό μου, δεν θα τα πετύχω ποτέ. Γι' αυτό τις αρετές τις πετυχαίνω πιο πολύ όταν προσευχηθώ και όχι όταν οργανώσω τον πνευματικό μου αγώνα. Μάλωσα εγώ με σένα και βρίσκω αφορμή σε σένα και δεν κάθομαι να προσευχηθώ και να πω αυτός είναι παράξενος. Εγώ όμως είμαι πιο παράξενος που πιάνω την παραξενιά του και θυμώνω. Ας προσευχηθώ και θα δω ότι η προσευχή θα φέρει αποτέλεσμα. Δεν το τολμώ όμως, γιατί η προσευχή είναι δύσκολη. Θέλει γόνατα, θέλει υδρότα. Κάνω ένα σταυρό, κάνω ένα απόδειπνο και τέλος. Δεν σκέφτηκα ότι πρέπει να αγωνίζομαι προσευχόμενος και τότε τον Χριστό ψάχνω. Και αυτού ψάχνω τον Χριστό, θα έρθει ο Χριστός και θα φέρει αποτέλεσμα. Και τότε θα γίνει εύκολος και ο αγώνας. Θα γίνει εύκολος και ο σταυρός. Μάθετε απ' εμού, λέει ο Χριστός, ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυση. Όταν γίνετε κι εσείς ταπεινοί και γίνετε πράοι όπως εγώ, τότε θα αναπαυθείτε. Σε άλλο σημείο λέει, ο γάρζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστε. Το φόρτωμα που έχετε, η δυσκολία σας, ο σταυρός, και είναι οποιοδήποτε σταυρός. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου. Μπορεί να είναι η κατάσταση, η οικονομική που ζω. Μπορεί να είναι η ασθένειά μου. Μπορεί να είναι η μοναξιά μου. Μπορεί να είναι το αντίστροφο, η πολυκοσμία της οικογένειας που με κουράζει. Μπορεί να είναι ο προϊστάμενός μου. Ό,τι κι αν είναι, ο ζυγός μου ελαφρώς εστί. Και είναι ελαφρώς πότε? Όταν τον πάρει αυτό στον ώμο και τον σηκώσει. Γιατί ένα βήμα κάνω εγώ και 99 κάνει αυτός. Αρκεί να βλέπω αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν, το μάτι μου να κοιτάει σε αυτόν και να πορεύομαι. Σκοπός της παρουσίας μας μέσα στην μία Αγία Ορθόδοξο Αποστολική Εκκλησία είναι να ενωθώ με τον Χριστό. Γι' αυτό και κέντρο της δικής μας ζωής είναι η Θεία Λειτουργία και κέντρο της Θείας Λειτουργίας είναι η Θεία Ευχαριστία. Να κοινωνήσω το σώμα Του και το αίμα Του. Και ρωτώ και τελειώνω το λόγο. Αφού ενώνομαι με τον Χριστό, γιατί παραμένω ο ίδιος? Γιατί δεν αλλάζω? Γιατί από κακός δεν γίνομαι καλός? Από οργύλος δεν γίνομαι πράος? Από άνθρωπος της βλασφημίας δεν γίνομαι άνθρωπος που τον άλλον τον ξεκουράζει? Από σαρκολάτρης δεν γίνομαι εγκρατής? Από υπερόπτης και εγωιστής δεν ταπεινώνομαι και δεν ασχολούμαι με αυτόν που έχω δίπλα, αλλά κοιτάω τα δικά μου χάλια? Γιατί δεν αλλάζω? Γιατί δεν πιστεύω ότι αυτό είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κοινωνώ γιατί το συνήθισα. Και αν καμιά φορά δεν κοινωνήσω, στεναχωριέμαι, γιατί βγήκα από τη συνήθειά μου. Αφού κοινώνησες και ενώθηκες με τον Χριστό, δεν σε νοιάζει τίποτα. Να σε βρήσει ο άλλος, θα του πεις ευχαριστώ αδελφέ, εγώ έχω τον Χριστό. Ό,τι θες κάνε. Ο Ζακχαίος τι έκανε? Συνάντησε τον Χριστό. Δεν τον ένοιαζε η περιουσία του. Θεός ήταν τα χρήματα για τον Ζακχαίο. Όταν συνάντησε τον Χριστό, τι είπε? Τη μισή περιουσία τη χαρίζω. Και το ένα και όσους αδίκησα, τετραπλάσια θα τους δώσω. Δεν με νοιάζει τίποτα. Τον Χριστό θέλω. Ο Άγιος Αντώνιος τι έκανε? Είχε τεράστια περιουσία, 20 χρονών παιδί. Θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Μόλις συνάντησε τον Χριστό, τι είπε? Την δίνω στους φτωχούς και φεύγω στην έρημο. Να ζω με τους σκορπιούς και τα φίδια
τον Χριστό θέλω. Η Μαρία η Αιγυπτία τι έκανε? Ήτανε η πιο περιβόητη πόρνη της Μέσης Ανατολής. Την Κυριακή θα την προσκυνήσουμε. Προσκυνούμε μια πόρνη. Αυτή βάζει η Εκκλησία ως παράδειγμα. Γιατί? Γιατί δεν ήθελε να γίνει καλός άνθρωπος, να φύγει από την αμαρτία της πορνείας. Τι ήθελε? Να συναντήσει τον Χριστό. Και όταν το συνάντησε έφυγε. Δεν βάζω σκοπό την αρετή, γιατί και αυτό είναι ειδωλολατρία. Σκοπό βάζω το πρόσωπο του Χριστού. Και τότε έρχεται η αρετή αυτόματα. Και έφυγε από εκεί που ήταν με τους εραστές της, με όλους αυτούς οι οποίοι την ψάχναν, και σηκώθηκε και έφυγε στην έρημο. Και έζησε 40 χρόνια εκεί να τσιγαρίζεται το κορμί της, αφού αυτό ήταν η αφορμή της αμαρτίας, αυτό έβαλε στο στόχο, γιατί ήθελε να είναι αγνή και καθαρή απέναντι στο Χριστό. Σας το είπα και άλλη φορά, πόσο με συγκινεί η Αγία Κυράνα από την Όσα του Λαγκαδά, όταν την πήρε εκεί ο έπαρχος, πώς λεγότανε, δεν θυμάμαι κιόλας, του Λαγκαδά εκεί ο Πασάς, και την πήρε για να την βάλει στο χαρέμι του, του είπε λάθος κάνεις φίλε, εγώ είμαι Ελληνίδα και είμαι Ορθόδοξη, τόσες έχεις, εγώ εσένα θέλω και θα σε βασανίσω μέχρι να το καταφέρω. Και η Κυράνα τι είπε? Λάθος κάνεις φίλε, η Παρθενία μου είναι πρίκα στο Χριστό μου, σε κανέναν άλλον δεν θα τη δώσω. Και έτσι τον Χριστό είχαν οι Άγιοι μπροστά και προχωρούσαν. Τον είδε ο Πέτρος και βγήκε από το καράβι και πορευόταν. Μόλις σκέφτηκε τι είναι αυτό που κάνω, άρχισε να βυθίσεται. Έχασε το βλέμμα του από τον Χριστό. Άρα λοιπόν αδελφοί, σκοπός της ζωής μας, της εκκλησιαστικής, της πνευματικής, είναι να βλέπω τον Χριστό. Κάθε μέρα να ατενίζω στο πρόσωπό του. Έκανα κάτι, σκέφτηκα καλά? Όχι. Γιατί τα βάζω με τον άλλον? Εγώ δεν έκανα καλά. Ο άλλος τι κάνει, ας το βρει με τον εαυτό του. Έτσι δεν θα θυμώσω. Έτσι δεν θα οργιστώ. Και αν οργιστώ θα τα βάλω με τον εαυτό μου που δεν κατάφερα να κρατηθώ. Ας φταίει ο άλλος. Ο άλλος είναι άλλος. Ο εαυτός μου να μην είναι άλλος και δεν τον καταλαβαίνω ποτέ. Όλο λοιπόν αυτό το αγώνισμα είναι να δω και να πλησιάσω στον Χριστό μου. Και τότε γίνομαι άνθρωπος αρετής, γίνομαι άνθρωπος εκκλησίας, γίνομαι όμορφος. Ή να πω καλύτερα ωραίος, γιατί η ομορφιά έχει να κάνει με κάτι εξωτερικό. Η ωραιότητα έχει να κάνει και με κάτι εξωτερικό και περισσότερο με κάτι εσωτερικό. Βάζουμε λοιπόν σήμερα στόχο, αδελφοί, στο υπόλοιπο της Σαρακοστής τον Χριστό να βλέπουμε και κανέναν άλλον. Θα ξεκουραστούμε, θα γίνουμε άνθρωποι αρετοί, θα φύγουν τα δαιμόνια, και με την προσευχή και την νηστεία που είναι στοιχεία της Σαρακοστής, όπως σήμερα με προσευχή και νηστεία έφυγε το δαιμόνιο από το νέο δαιμονιζομένο του Ευαγγελίου. Καλή συνάντηση με το πρόσωπο του Κυρίου μας, του γλυκητά του Ιησού μας, ο οποίος είναι απ' έξω και περιμένει να ξεκλειδώσουμε την καρδιά μας για να μπει και να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτήν την κλίμακα των αρετών και να φτάσουμε και να τον συναντήσουμε. Εύχομαι να τον συναντήσουμε όλοι και να χαιρόμαστε το υπόλοιπο της ζωής μας και εδώ αλλά και στον παράδεισό του. Αμήν.